Σχεδόν 5 χρόνια. Σήμερα είναι σημαντική ημέρα για την πόλη και για την επαρχία της Λάρνακας, αλλά για την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το μουσείο της Λάρνακας, το αρχαιολογικό μουσείο της Λάρνακας, επαναλειτουργεί. Ανοίγει τις πόρτες του για τους επισκέπτες και μάλιστα αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο στην ολότητα του. Ένα μουσείο το οποίο θα προσφέρει εμπειρία στον επισκέπτη και το οποίο συνδυάζεται με την πολιτική που έχουμε εφαρμόσει για την ελεύθερη είσοδο, όπως και το άνοιγμα των μουσείων τα Σαββατοκυριακά. Είναι γνωστοί λόγοι για τους οποίους είχε καθυστερήσει ουσιαστικά αυτή η αναβάθμιση του. Θα ήταν έτοιμο το μουσείο το 20, αλλά είχαμε διαπιστώσει εμείς ότι ήταν ένα μέρος του μουσείου το οποίο θα ήταν αναγεννημένο. Έτσι πήραμε συνειδητά μια απόφαση, αφού υπήρχαν και τα lockdown και αφού υπήρχε ο χρόνος. Είναι νέα μουσιολογική και μουσιογραφική μελέτη, ούτως ώστε να προσφέρουμε ένα πλήρες αναγεννημένο μουσείο και μάλιστα προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία και με όλες τις υποδομές και υπηρεσίες που πρέπει να έχει ένα μουσείο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη Διευθύντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, την Έφορο Μουσείων, τους λειτουργούς που δούλεψαν σκληρά γιατί τους είχαμε θέσει πάρα πολύ στενά χρονοδιαγράμμα για την όλη αναγέννηση και ακόμα έναν έργο το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει, ιδιαίτερα στον τομέα του πολιτισμού, έχει πλέον παραδοθεί και τώρα θα αντιστρέψουμε με την καλή έννοια την πίεση που νιώθαμε εμείς από τις τοπικές αρχές και τους φορείς της Λάρνακας, γιατί τώρα το στοίχημα είναι να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα του μουσείου, επειδή πριν όταν λειτουργούσε είχε περίπου 3.000 επισκέψεις το χρόνο, κάτι το οποίο δεν τιμά κανέναν, ούτε εμάς σαν αρμόδιοι της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά ούτε και τις τοπικές αρχές και τους φορείς της Λάρνακας. Πλέον θα πρέπει να τρέξουμε όλοι, να βεβαιωθούμε ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί. Υπάρχει ελεύθερη είσοδος, θα λειτουργεί και τα Σαββατοκύριακα. Και εγώ θα ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε όλους. Ξανά ευχαριστώ σε όλους όσους δούλεψαν σκληρά για να παραδώσουν αυτόν τον αναβαθμισμένο μουσείο. Και θα αναρτήσουμε και ένα βίντεο σε λίγο, το οποίο θα δείχνει την αλλαγή που έχει γίνει σε αυτόν τον μουσείο, που δείχνει το πριν και το μετά. Τα εκθέματα είναι εκθέματα τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στη Λάρνακα, στην πόλη και στην επαρχία. Επομένως, είναι η αρχαιολογική ιστορία και ο αρχαιολογικός πλούτος της επαρχίας Λάρνακας. Θα δείτε και θα διαπιστώσετε και εσείς ήδη ότι είναι εντυπωσιακά αρκετά από τα εκθέματα και ο τρόπος ο οποίος έχει στηθεί τα όλα εκθέματα και η όλη διαδικασία επίσκεψης αυτού του μουσείου αξίζει τον κόπο και θέλω να καλέσω όλον τον κόσμο να έρθει να το επισκεφθεί έστω και μια φορά γιατί αξίζει και είμαι σίγουρος ότι θα εντυπωσιαστούν, θα πάρουν έτσι εμπειρία και όταν θα φύγουν από το μουσείο αυτό θα θέλουν να ξαναεπιστρέψουν πίσω για να το ξαναδούν είτε με τους φίλους τους είτε με τις οικογένειες τους. Ευχαριστώ.